χαιρετεί περιφέρεια ότι αδρανεί. Λοιπόν, όταν στις 22 Σεπτεμβρίου έγινε η σύσκεψη και στις 25 βγαίνει, νομίζω ότι βγαίνει για καθαρά άλλους λόγους. Εσείς δεν είπατε, κύριε Καραλίδη, ότι τέλος Οκτωβρίου θα παρουσιάσετε μετρήσιμα στοιχεία από τη λειτουργία? Και αν μέχρι τέλος είχαμε πει εμείς, θα παρουσιάσουμε τα μετρήσιμα στοιχεία και θα πρέπει να καταγράφονται επακριβώς ή να κατανοούνται επακριβώς αυτά που λέμε. Θα παρουσιάσουμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου και είχαμε πει το πολύ την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου μετρήσιμα στοιχεία, εφόσον έχουμε τα κλιμάκια στη διάθεσή μας μέχρι 20 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό δεν συνέβη. Δεν φταίει κανένα, λοιπόν, η γραφειοκρατία, αυτή είμαστε. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε αυτοί που καταγγέλλονται από τις ομοσπονδίες ότι δεν λειτουργήσαμε τα κλιμάκια, όταν τα κλιμάκια στα χέρια μας φτάσαν ουσιαστικά σήμερα. Οι ομοσπονδίες δηλαδή με ποιον να μαλώσουν, κύριε την Περιφερειάρχα, με τον κύριο Σόκο? Λοιπόν, δεν είναι θέμα ούτε τον κύριο Σόκο, ούτε διότι θα πρέπει να καταλάβουμε σίγουρα οι προθεσμίες όταν αναφέρονται ότι σε ένα μήνα θα καταρτιστούν, θα πρέπει η διοίκηση, είτε είναι περιφέρεια είτε είναι κράτος, θα πρέπει να ανταποκρίνεται. Αλλά θα κάνω ένα απλό ερώτημα και ένα απλό σχόλιο. Έστειλα επιστολή προς όλους τους συλλόγους που εμπλέκονται σε αυτή την Επιτροπή Διαμεσολάβησης για τα Ενίκια. Και την έστειλα ίσως η πρώτη ενότητα σε όλη την Ελλάδα, θα έλεγα. Εδώ και 10 μέρες για να στείλουν αντιπροσώπους. Σας πληροφορώ, η Ένωση Εκπροσώπων Ακινήτων, ο κύριος Παραβιάς από την τώρα Αθήνα, γιατί μου το μόρισε τώρα εκπρόσωπο. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης όχι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το έχει σχέση με τη βραδύτητα λήψης αποφάσεων στο πόσο θέλετε να βοηθήσετε τη διοίκηση για να λειτουργήσει. Εσείς το ερώτημα, κύριε Καραλίδη, με συγχωρείτε, είναι το κατά πόσο η Ερετή Περιφέρεια, στην οποία ακουμπάμε όλοι μας σήμερα και θέλουμε να βοηθήσουμε το θεσμό, επιτρέψτε μου, κύριε την Περιφερειάρχα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας ακούω με υπομονή και δεν θέλετε να με ακούσετε από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Παρακαλώ γιατί πολύ. Δεν θέλω να σας ακούσω. Βέβαια, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο. Δεν μπορώ να, γιατί είμαι σε κινητό. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μόνο τεχνικό, λοιπόν, το ζήτημα, και σας ζητώ συγγνώμη που υψώνω τον τόνο της φωνής μου για όχι, να με ακούτε καλύτερα. Παρακαλώ, εδώ θέλουμε να λύσουμε ένα φαινόμενο που απασχολεί την τοπική κοινωνία. Ναι, αλλά καθυστερείτε όμως. Είναι λογικό αυτοί που έρχονται χωρίς ταμιακές μηχανές, χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα, να πουλάνε ακόμα και πιο φτηνά ένα προϊόν το οποίο είναι ξεφτυλισμένο γενικά για τα προϊόντα, αλλά ακόμα να έρχονται από αλουμίνια, από ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας μέσα στην αγορά του Εύρου και τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μέχρι και αλουμίνια πουλούνε. Και τζάμια. Μάλιστα. Κυρία Χατζημάνου. Να μην επαναλάβω αυτά που είπε ο συνομιλητής μας. Ζητάτε εσείς από την κυβέρνηση συγκεκριμένα να πάρει μέτρα. Ποια ακριβώς είναι τα μέτρα τα οποία ζητάτε να πάρει η κυβέρνηση? Ποιος είναι ο μηχανισμός ο οποίος ελέγχει τις διαδικασίες αυτές και γιατί δεν είστε ικανοποιημένοι από αυτά που γίνονται? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, κυρία Αποστολίδη. Η όλη ιστορία περί συσκέψεων για λαθρεμπόριο ξεκίνησε από τον Αύγουστο, από τις 24 Αυγούστου. Λαθρεμπόριο το λέτε και δεν έχετε άδικο, έτσι? Λαθρεμπόριο το λέτε. Περί αυτού πρόκειται. Ακριβώς όπως το ονομάζουμε και στα δελτία τύπου και στις καταγγελίες που στείλαμε. Και κοινοποιήθηκαν σε όλους τους φορείς και στους αρμόδιους παράγοντες. Η όλη ιστορία λοιπόν ξεκίνησε από τις 24 Οκτώβου με πρωτοβουλία της Περιφέρειας. Γίναν δύο συσκέψεις, μία με φορείς των ελεκτικών μηχανισμών και μία με φορείς των επαγγελματικού κόσμου όλης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όλης της περιφέρειας. Σε αυτή τη σύσκεψη λοιπόν παρευρεθήκαμε μαζί με πρόεδρους μελητηρίων, πρόεδρους εμπορικού συλλόγων και εκεί καταθέσαμε τις απόψεις μας, τις δώσαμε στους αρμόδιους, στον κύριο Περιφερειάρχη, στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, στους ανθρώπους που θέλησαν να μας ακούσουν και είχαν αναλάβει ήδη την πρωτοβουλία, τις ιδέες μας, τις σκέψεις μας, και αυτοί λοιπόν με τη σειρά τους μας διαβεβαίωσαν ότι όλα αυτά που άκουσαν από εμάς τους επαγγελματίες θα μεταβιβάσουν στα αρμόδια υπουργεία και από εκεί και πέρα ο δρόμος... Επαναλάβετε σας παρακαλώ πότε συνέβη αυτή η συνάντηση? 24 Οκτώβου. 24 Οκτώβου. Μπράβο. Τέλος Αυγούστου. Μάλιστα. Έτσι. Από τότε μέχρι σήμερα έχει από αλλάξει τότε κάτι, μέχρι κυρία σήμερα. Χατζημάν. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα... στις 20 Σεπτεμβρίου, στις 22 Σεπτεμβρίου,
Καραλίδη, κάθε μέρα πιστεύεις. Κλείνουν μαγαζιά. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Συμφωνώ. Κάθε μέρα αυτός ο βραχνάς πνίγει τους επαγγελματίες. Θα συνεχίσω να μιλώ, παρακαλώ πολύ, βάλτε μια τελεία, αλλά επιτέλους ακούστε τη φωνή των επαγγελματιών. Πνίγονται τα καταστήματα, κλείνουνε, στραγγαλίζεται η τοπική οικονομία σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και εσείς κάθεστε και συζητάτε ακόμη με τον Σόκο και τον κάθε Σόκο για το πώς θα λύσετε το πρόβλημα. Και ακόμη αποτελέσματα δεν έχουμε δει. Ξέρετε ότι για τα τρόφιμα ειδικά μπορεί να υπάρχει και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Για έρχονται... τα τρόφιμα, σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Υγείας και Κτηνιατρικής, στα κλιμάκια που έχουμε και λειτουργούμε ανελιπώς, σας είπα, από τον Φεβρουάριο, ασκούν τους σχετικούς ελέγχους. Τώρα, έχουν πάει δηλαδή δειγματοληψίες, όλα τα πάντα έχουν γίνει. Δεν συλλάβουν παραβάτες οι οποίοι κινούνται στην Μεθόριο ή εισάγουν παρανόμως πράγματα. Γιατί δεν έχουν το δικαίωμα να σηκώσουν το φορμπαγκάζ και να ανοίξουν να ψάξουν αυτά τα πράγματα. Δεκάδες είναι τα αυτοκίνητα που στο φορμπαγκάζ έχουν. Έχετε το δικαίωμα. Τυριά και όσπρια. 10 χιλιόμετρα μέσα από την πόλη, μέσα από τα σύνορα μπορείτε να τα ανοίξετε. Με βάση τον νόμο μπορεί να το κάνει μόνο το ΚΕΛΑΙΕ και μόνο η παρουσία αστυνομικού ή δημοτικού αστυνόμου εντός πόλης. Δηλαδή υγεία εμπορίου και αστυνομικός δεν μπορούνε. Πότε θα κελαϊδίσει το ΚΕΛΑΙΕ? Εν πάση περιπτώσει, πότε θα λειτουργήσει αυτός ο θεσμός για να λυθεί το πρόβλημα, κύριε Καραλίδη? Αύριο. Εγώ αυτό που θέλω να πω, ότι εμείς βάλαμε πλάτη για να τρέξουν τα ΚΕΛΑΙΕ, πράγμα το οποίο ήταν ένας νόμος του Ιουλίου που έμενε αδρανής. Και γι' αυτό κινηθήκαμε, όπως σωστά ακούστηκε, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, βάζοντας πλάτη σε αυτή την κατεύθυνση, επιτέλους να λειτουργήσουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Αυτή είναι η πρόθεση η δική μας. Σε αυτή την κατεύθυνση προσπαθήσαμε να δώσουμε τις δυνατόν καλύτερες λύσεις. Δυστυχώς δεν μας μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα για να έχει την ευθύνη η αιρετή περιφέρεια και εκεί να της ζητηθούν ευθύνες να λειτουργήσει αυτά τα κλιμάκια. Εμείς λοιπόν έχουμε τις λίστες, αλλά δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε λειτουργία γιατί δεν έχουμε την απόφαση για και την μεταβίβαση της αρμοδιότητας. Συγχωρείς λίγο, Σταύρο, για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας, κύριε Καραλίδη, ποιες ακριβώς κινήσεις έχει κάνει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να ξεκουνηθεί το ζήτημα, να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες αποφάσεις και να βρεθούμε στη διαδικασία και να λειτουργήσουν τα ΚΕΛΑΙΕ και να αρχίσει η αποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού να φαίνεται? Λοιπόν, ακούστε με, τι ακριβώς έχετε κάνει? Πήγατε στα Υπουργεία? Μία και μοναδική, ακούστε με. Ο Γενικός Γραμματέας κατεβαίνει κάτι και λίγο στην Αθήνα. Ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Δύο Γενικών Γραμματέων και το αποκεντρωμένο που είχε τη σχετική αρμοδιότητα, το ζητήσαμε δημοσίως ότι αυτή η αρμοδιότητα πρέπει να μεταβιβαστεί απευθείας στους αντιπεριφερειάρχες για να λειτουργήσουν. Και αρμόδιος για αυτή τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας είναι αυτός που την έχει, δηλαδή η αποκεντρωμένη διοίκηση. Και έμεινε το θέμα εκεί? Παραμένετε εκεί? Σας είπα, είμαστε σε αναμονή αυτής της απόφασης. Εγώ για να συστήσω και να λειτουργήσω τα κλιμάκια πρέπει να έχω την αρμοδιότητα. Με βάση το νομικό πλαίσιο δεν το έχω. Έχω από χθες, σας λέω, την κατάσταση, αλλά δεν μπορώ αύριο να το βγάλω το κλιμάκιο. Δεν μπορώ να δώσω αυτή την εντολή. Διότι μετέχουν υπάλληλοι των Δήμων, μετέχουν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης, υπέχουν και υπάλληλοι δικοί μου. Άρα δεν μπορώ εγώ να διατάξω τους υπαλλήλους του Δήμου. Δεν μπορώ να διατάξω τους υπαλλήλους του αποκεντρωμένου. Πρέπει να έχω την αρμοδιότητα κατά νόμο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω? Πώς δεν το αντιλαμβάνομαι? Εσείς αντιλαμβάνεστε ότι κάθε μέρα κλείνουν καταστήματα? Βεβαίως, βεβαίως. Και σας είπα, η αγωνία μας και η πρόθεσή μας ήταν όσο γίνεται περισσότερο να δραστηριοποιηθούν αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί για να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε παρακαλώ να δούμε μαζί ένα θέμα το οποίο νομίζω πως έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα τμήμα του προβλήματος, δεν είναι ολοκληρωμένο. Είναι η Σταύρο, κύριε Κεβρακίδη και κυρία Χατζημάνου, είναι οι μικροπολιτές, οι λαθρέμποροι, το παρεμπόριο όπως ανθεί, στα καταστήματα εστίασης μόνο στην Αλεξανδρούπολη. Θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο του συλλόγου, του συνδέσμου, ο οποίος θα μας πει το τι αντιμετωπίζουν στο ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσουμε μέσα τώρα από τη Γεωργία Πεάδου, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί στα καταστήματα εστίασης στην Αλεξανδρούπολη. Και αμέσως μετά να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας, παρακαλώ πολύ.
Όλο ένα και πληθαίνουν τα κρούσματα παραεμπορίου στην Αλεξανδρούπολη. Μάρτυρες αυτής της κατάστασης είναι τόσο οι πολίτες, όσο και οι καταστηματάρχες εστίασης, που πολλές φορές έρχονται σε δύσκολη θέση, καθώς αυτοί που κάνουν παραεμπόριο επισκέπτονται κυρίως τα μαγαζιά τους, προσπαθώντας να πουλήσουν ρολόγια, παιδικά παιχνίδια, CD και πολλά άλλα στους πελάτες τους. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Καταστηματάρχων Εστίασης Γιάννης Ζαγκίδης, η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο τα τελευταία χρόνια. Εμείς είμαστε δύσκολη θέση γιατί προσπαθούμε να τους αποτρέψουμε να μην μπαίνουν μέσα στα καταστήματα, ιδιαίτερα τώρα το χειμώνα που είναι κλειστός ο χώρος. Δυστυχώς φαινόμαστε και λίγο άσχημα, θέλουμε να μην φαινόμαστε άσχημα απέναντι στους πελάτες ότι σταματάμε μια τέτοια κατάσταση. Καλό θα ήταν να μην μπαίνουν καθόλου, γιατί χάνεται ένα σημαντικό ΦΠΑ πιστεύω από τους πελάτες μας προς το παρεμπόριο όλο αυτό και επιβαρύνονται άλλα καταστήματα. Αρκετοί είναι οι καταστηματάρχες που δεν επιτρέπουν την είσοδο σε όσους διακινούν παράνομα εμπόριο διαφόρων αντικειμένων, καθώς όπως τόνισε ο κ. Ζαγκίδης, οι πελάτες τους ενοχλούνται και φοβούνται μην κλαπεί κάποιο προσωπικό τους αντικείμενο από το τραπέζι. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος του Σωματείου δήλωσε πως και οι ίδιοι οι καταστηματάρχες έρχονται σε δύσκολη θέση, καθώς όπως είπε, δεν είναι εύκολο μπροστά σε κόσμο να διώχνεις κάποιον από το μαγαζί. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί ενοχλούν τον κόσμο, αφήνουν τα χαρτάκια πάνω στα τραπέζια. Ανησυχεί πολύ ο κόσμος για τα κινητά που αφήνει πάνω στο τραπέζι του ο καθένας, ούτως ώστε να μην γίνει κάτι, να μην εξαφανιστεί κάτι από το τραπέζι. Ο κύριος Ζαγκίδης επεσήμανε πως όλα αυτά τα χρόνια η πολιτεία δεν έχει προβεί σε ουσιαστικές πράξεις πάταξης του παραεμπορίου και η κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια διαιωνίζεται. Δεν βλέπω τίποτα, δεν τους κυνηγάει κανείς. Μπαινοβγαίνουν συνεχώς, ο ένας μετά τον άλλο. Δηλαδή, διώχνουμε τον ένα, συνεχίζει ο άλλος. Έρχεται ο άλλος. Λοιπόν, να επισημάνω κάτι. Σταύρο. Ναι. Λίγο σύντομα, Σταύρο, για να κινούνται αυτοί οι άνθρωποι από το συναγωγό όλη τη Τράκη. Ναι. Ο ίχτος και η φιλανθρωπία που διακατέχονται όλοι αναγκάζει κάποιους να ψωνίσουν κάποια πράγματα παντελώς άχρηστα. Αλλά αυτοί, παρόλο ότι φαίνονται κακόμοιροι, δεν είναι. Είναι επαγγελματίες άνθρωποι, έρχονται φορτηγά ολόκληρα με αυτό το είδος τα αντικείμενα που πολλούν. Είναι οργανωμένο κύκλωμα και πηγαίνει από πόλη σε πόλη. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Φορτηγά ολόκληρα από ίχτο και φιλανθρωπία. Με εμπόρευμα τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα ελέγξει γιατί δεν κελαϊδούν τα κελαϊέ, όπως τα λένε. Που έλεγε προηγουμένως ο κύριος. Αλλά πρέπει και ο κόσμος να τους αποθήσει, δηλαδή με τον τρόπο να μην αγοράζει από αυτά τα αντικείμενα. Αυτό ακριβώς. Να γίνει η συνείδηση στο καταναλωτικό κοινό να μην τους αφήνει να πλησιάζουν κοντά τους. Ναι, αλλά όχι μόνο να μην αγοράζουν. Τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού μην τις ζητάμε να τις καλύψουν οι πολίτες. Ο κρατικός μηχανισμός επιτέλους να λειτουργήσει όπως ακριβώς έχει υποχρέωση. Αυτό φωνάζουμε, κύριε Αποστολίδη. Αυτό ζητάμε, κύριε Αποστολίδη. Ο αστυνομικός διευθυντής της Αλεξανδρούπολης, από τον οποίο ζητήσαμε σήμερα να είναι στην συζήτησή μας για να μας δώσει ο ίδιος τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης για όλα αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί το τελευταίο εξάμηνο. Κύριε Διευθυντά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Αποστολή, σε εσάς στο πάνελ και στους τηλεθεατές σας. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μία ανάγκη. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια της αστυνομικής διεύθυνσης της Αλεξανδρούπολης και όλων των αστυνομικών διευθύνσεων βεβαίως της περιφέρειας για να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι μία μάστιγα. Μάστιγα για όλη την περιφέρεια, για ζητήματα τα οποία αφορούν ολόκληρο τον οικονομικό κύκλο της περιοχής μας. Τι έχετε κάνει εσείς ως αστυνομία, κύριε Τσουκνάδη, τους τελευταίους 6 μήνες? Και βλέπουμε την αγωνία όλων των επαγγελματιών και της περιοχής μας, αλλά και όλων των ομών γύρω μας. Εγώ πιο μπροστά ήμουν ένα χρόνο στην Ξάνθη και είχαμε την ίδια και την εμπειρία από εκεί, λοιπόν. Και την ίδια αγωνία και με τον κύριο Παυλίδη και με τον κύριο Καραλίδη και κάναμε για συνεχείς σκέψεις για το θέμα του παρεμπορίου. Όσον αφορά την περιοχή της αστυνομικής διεύθυνσης της Αλεξανδρούπολης, δεν θα συμφωνήσουμε με τον προηγούμενο κύριο στο ρεπορτάζ, γιατί θα μπορείτε και εσείς και οι κύριοι που κυκλοφορούν στον δρόμο να δουν ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ αυτοί οι οποίοι πουλάνε ρολόγια, γυαλιά και οτιδήποτε άλλο στην πόλη. Και αυτό έχει συντείνει πολύ η αστυνομική διεύθυνση της Αλεξανδρούπολης, η Υπηρεσία Ασφαλείας Ιδείας και το αστυνομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης, που μέσα στο τελευταίο εξάμηνο έχει προσαγάγει και έχει συλλάβει 58 πλανώδιους μικροπολιτές από ό,τι έχω ψάξει τα στοιχεία σήμερα. Σε έξι μήνες συλλάβατε 58 άτομα? Ναι, έχουμε προσαγάγει και πολλούς από αυτούς τους περισσότερους έχουμε παραδώσει στη Δημοτική Αστυνομία, η οποία είναι και η κατήλληνη αρμόδια υπηρεσία για το παρεμπόριο, για να επιβάλλει τα σχετικά πρόστιμα και να κάνει τις σχετικές κατασχέσεις. Δηλαδή, τι κάνετε εσείς, συλλαμβάνετε τους μικροπολιτές και τους παραδίδετε στη Δημοτική Αστυνομία? Στη Δημοτική Αστυνομία, εκτός από τα